Όλα τα κράτη πήραν μέτρα σκληρά. Δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το ΕΣΥ, απάντησε ο Θάνος Πλεύρης όταν ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα για μια ανεμβολία στη οδοντίατρο σε αναστολή που έχει βουήξει το διαδίκτυο ότι αυτοκτόνησε. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για άτομο από ό,τι κατάλαβα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ιδιώτης γιατρός ή οδοντίατρος. Οδοντίατρος. Η οποία είναι σε αναστολή. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Παπαδάκη, να πω στους λόγους. Πρώτα απ' όλα το διαβάζω, φαντάζομαι ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να μπω στους λόγους ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια τέτοια πράξη και πώς συνδέεται. Αλλά με συγχωρείτε, επειδή το διαβάζω στο Twitter και το διαβάζω και με μια επιθετικότητα. Όταν παίρνει ένα μέτρο η πολιτεία, το οποίο μέτρο αυτό το πήρε και κρίθηκε και συνταγματικό το μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, προφανέστατα, αυτά τα μέτρα θίγουν κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιλογή. Η επιλογή ήταν να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Όλα τα κράτη, με συγχωρείτε, πήραν μέτρα σκληρά στο κομμάτι του. Πάντως λέτε ότι δεν συνδέεται. Δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το ΕΣΥ. Δεν μπορώ εγώ να μπω στη λογική οποιοδήποτε άνθρωπο κάνει κάτι. Είναι λυπηρό το γεγονός να συμβαίνει τέτοιο πράγμα, αλλά με συγχωρείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα συνδέσει τις δύο περιπτώσεις.